Να σε μια τέτοια εκπομπή μετά το The Voice, γιατί στο The Voice και πει ότι δεν θα συμμετάσχεις ούτως ή άλλως ανεξάρτητα δεν είναι φέτος. Αυτό που είπα ισχύει, γιατί είπα ότι θέλω να τελειώσω με το άλμπουμ μου, να κάνω να τελειώσω τα δικά μου τα πράγματα. Και αυτά, αν έχω τελειώσει και υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορεί να το σκεφτώ. Αλλά στην προκειμένη φάση και ανάλογα. Υπάρχει όμως συγκεκριμένο δημοσίευμα που λέει ότι έχεις δεχτεί πρόταση από τον Αντένα για το Racing Star και ότι έχεις πει ναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδί και τη Μελίνα Σλανίδου. Όχι, παιδιά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω. Η Δέσποινα Βανδί, η παρουσιάστρια στο X-Factor, πώς σας φαινόταν? Γιατί... Ξέρεις τι γίνεται τώρα, άκου να δεις τι γίνεται τώρα, με ρωτάς και εγώ δεν τα έχω δει αυτά και δεν ξέρω τι να σου πω. Γιατί αφού είσαι πάνω, στο χωριό σου. Αυτό ακριβώς. Εκεί, αλλά δεν έχω δει τέτοια ώστε να ξέρω πώς είναι το X-Factor για να σου πω πώς θα είναι, καταλαβες. Αλλά η Δέσποινα γενικότερα ξέρω ότι με την τηλεόραση το έχει, ρε παιδί μου. Είναι, το έχει καλά.